Συγκλονιστικά αναμένονται τα επόμενα επεισόδια της σειράς Παγιδευμένη, με τον Άγγελο να επιστρέφει ξανά στις οθόνες μας. Η Άννα δεν θα καταφέρει να ξεμπλέξει εύκολα από αυτή την ιστορία όπως φαίνεται. Ο Άγγελος επιστρέφει για να ταράξει τις ισορροπίες. Μπορεί όλοι να το θεωρούν νεκρό, όμως εκείνος έχει καταφέρει, ακόμη και πεθαμένος, να κάνει την ανατροπή. Μετά από μέρες, η Άννα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για να κλείσει μια και καλή τον Αλέκο στη φυλακή. Ο δολοφόνος του Άγγελου έχει αυτοκτονήσει και η δίκη της Άννας πλησιάζει. Ο Δημήτρης κάνει τα πάντα για να πάρει πίσω τη θέση του ως εισαγγελέας. Φυσικά, δεν τα καταφέρνει, καθώς η Αγγελική Ρούσου είναι αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα προκειμένου να πετύχει το σκοπό της. Όπως σας έχουμε πει όμως και σε προηγούμενο βίντεό μας, η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου όταν ένα βίντεο φτάνει στα χέρια της Άννας. Μόλις το ανοίγει, παγώνει με αυτό που βλέπει. Στην οθόνη απεικονίζεται ο Άγγελος, ο οποίος είναι νεκρός. Η Άννα το ακούει με προσοχή και ανατριχιάζει με αυτά που λέει ο Άγγελος. Μπορεί να είμαι νεκρός, αλλά την προειδοποιεί. Ο Άγγελος τα έχει σκηνοθετήσει όλα, με κάθε λεπτομέρεια ως το τέλος. Έτσι λοιπόν, η Άννα τρέχει στον Δημήτρη για να ζητήσει βοήθεια, με πάρα πολύ άσχημη ψυχολογία. Ο πόλεμος αυτός, από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχει τελειωμό. Ο Άγγελος, αν και νεκρός, ακόμη συνεχίζει να τους κυνηγάει ακατάπαυστα. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!